Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Leicester σήμερα στις 9 στο King Power Stadium σε έναν αγώνα που δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Ή μήπως έχει. Η έκτη αγωνιστική του Europa League μπορεί να μην έχει άμεσο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα γόητρο που πρέπει να υπερασπιστεί η Ένωση κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και την πρωτοπόρο του ομίλου. Ακόμα χρωστάει στον εαυτό μια καλή εμφάνιση και πρέπει να ανταποδώσει την αγάπη και τη στήριξη που τη έχουν δώσει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποδείξουμε στο γήπεδο όσα έχουμε να αποδείξουμε. Πρέπει να ανταποδώσουμε την αγάπη που έχουμε νιώσει από τους φίλους της ΑΕΚ και από τον κύριο Μελισσανίδη. Πρέπει να αναδείξουμε το παιχνίδι μας με μαχητικότητα, με ένταση και να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που συμβαίνει μερικές φορές στο ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα η δουλειά μας είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Μάσιμο Καρέρα αναμένεται να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι όλα τα δυνατά του χαρτιά, παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν λείπουν για ακόμη μια φορά, με τους συγκρίσεις και Μπακάκι, Λόπες, Ινσούα να μην υπολογίζονται και το Λιβάγια να έχει μείνει εκτός. Θεωρώ ότι όλα αυτά που γίνανε με τον Παναθηναϊκό πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, μετά από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και χτες, είχαμε μια συζήτηση και μεταξύ μας τους παίχτες αλλά και με όλη την οικογένεια της ΑΕΚ. Καταλάβαμε, αποδεχτήκαμε ότι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και δεν παλέψαμε όπως θα έπρεπε. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα καλό μάθημα για μας. Όλοι οι παίκτες θεωρώ ότι καταλάβαμε τι συνέβη και καταλάβαμε ότι θα πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο τι αξίζουμε, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να παίξουμε όπως παίζαμε στην αρχή της σεζόν και να αποδείξουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Άρα ξαναλέω ότι θεωρώ ότι ήταν ένα καλό μάθημα και ότι όλοι έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εντεκάδα που πρόκειται να κατεβάσει ο Ιταλός τεχνικός, αυτή θα αποτελείται από τον Τζιντόντα στο τέρμα, Βασιλαντονόπουλο, Νελτσιάρου, Χνίντ και το 17χρονο Μιτάι στην άμυνα. Στα χαφ το δίδυμο θα αποτελείται από τον Σάχοφ και Σιμόες με τους Γκαρσία και Ντάνκοβιτς στα δεξιά και στα αριστερά. Ο Μάνταλος θα είναι δεκάρι πίσω από τον Ολιβέρα, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.